Ποιος είπε λοιπόν ότι το κυνήγι της τσίχλας γίνεται μόνο με αυτόματες καραμπίνες? Έτσι κι εμείς με το φίλο και συγκυνηγό Γιώργο αποφασίσαμε να κάνουμε ένα τελείως διαφορετικό κυνήγι τσίχλας από όλα τα άλλα. Περπατητό κυνήγι τσίχλας με πλαγιό καναδίκανα, ένα μπάικαλ και ένα τόζ με κοκόρια. Κάποια από τα πλεονεκτήματα του να κυνηγάς με δίκανο είναι ότι γίνονται πιο επιλεκτικές συντουφικές και επιλέγεις το νούμερο του φυσικίου που θα βάλεις στην κάθε κάνη. Αυτά είναι τα όπλα μας για σήμερα και εύχομαι καλή θέαση. Φορτίκι, ε! Και όπως περπατάω, δεν είχα ανοίξει την κάμερα. Και με το που κάνω έτσι, βλέπω τη σκύλα μυρίζει και λέω δεν θα είναι, λέω τίποτα. Και μου κάνει πρρρρ στο ένα μέτρο. Και 20 πόντους από το στόμα της σκύλας. Πρρρρ με σε ηλιές. Της έριξα μία. Με την κοντινή. Μας άστησα. Δεν πειράζει. Πάνω σου! Μαζί.
Μπράβο. Αστή. Τέλος. Τι ρυθμίσεις, 28 αριά. Ναι. Ωρε! Δω, δω! Μπράβο, Παύλα. Μπράβο. Έλα. Μπράβο. Μετά από αρκετές ώρες περπάτημα, φτάσαμε στο αυτοκίνητο. Αν και συνήθως κυνηγάμε με καραμπίνες, θεωρώ ότι και αυτά τα όπλα αξίζουν κάποιες φορές το χρόνο να τα κυνηγάμε. Όλα έχουν τη μαγεία τους. Άλλη μία εξόρμηση ήρθε στο τέλος της. Και τελείωσε έτσι ακριβώς όπως πρέπει να τελειώνουν όλες.
χαμογελώντας, δίπλα στα σκυλιά μας και υγιείς. Όταν υπάρχει καλή παρέα και καλή διάθεση, τότε όλα είναι τέλεια. Ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Εύχομαι να είστε όλοι καλά.